Μία ακόμα πρωτιά με αρνητικό πρόσημο πέτυχε η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο μπήκε ο κίνδυνος φτώχειας σε σχετική έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των οικοκυριών της Ελλάδας με το σκαταγραφή το 2019 και περίοδο αναφοράς εισοδήματος στο οικονομικό έτος 2018 που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όπως αναφέρει το χρόνος.gr, το 2019... Το 17,9% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας. Ο δείκτης αυτός που κατά το έτος 2005 ανερχόταν στο 19,6% σημείωσε αυξητική πορεία έως το έτος 2012, οπότε εκτιμήθηκε στο 23,1% ενώ άρχισε να μειώνεται από το έτος 2014 σε πέντε περιφέρειες Αττική, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νότιο, Αιγαίο και Ήπειρος καταγράφονται ποσοστά κινδύνου φτώχεια χαμηλότερα από αυτό της χώρας ενώ σε οκτώ περιφέρειες της χώρας, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τα αντίστοιχα ποσοστά είναι υψηλότερα. Μάλιστα, η περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκης κατέχει τα πρωτεία με το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχεια να είναι στο 24,3% δηλαδή ένα στους τέσσερις κατοίκους να κινδυνεύουν. Το ποσοστό αυτό είναι περισσότερες από έξι ποσοστιαίες μονάδες πιο υψηλό από τον πανελλαδικό μεσόρο και κατά σχεδόν 11 ποσοστιαίες μονάδες πιο υψηλό από το αντίστοιχο της Αττικής.